το περίπτερο 68 συναντούμε την Καβάλα Κουπ, την εταιρεία η οποία βοηθά τόσους παραγωγούς, τόσους αγρότες και μάλιστα εξωτερικεύει τις δράσεις της, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα τα εξάγει στο εξωτερικό. Δίπλα μας είναι ο κύριος Κλέαρχος Σαραντίδης. Κύριε Σαραντίδη, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας. Είδαμε εδώ γευστικές, κάναμε γευστικές δοκιμές στην ελιά, στο λάδι. Μαθαίνουμε ότι φέτος είναι και καλή χρονιά για την ελιά. Καλησπέρα σας. Και πέρσι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά και φέτος από ό,τι φαίνεται θα είναι μια χρονιά ανάλογη της περσινής ως προς τις τιμές στον παραγωγό. Ψηλές, αρκετά ψηλές και το εισόδημα νομίζω ότι ο παραγωγός της ελιάς της πράσινης του τύπου Χαλκιδικής θα είναι τέτοιο που θα είναι ικανοποιημένη στο τέλος όλη η παραγωγή. Μακάρι να συνέβαινε το ίδιο και σε όλα τα άλλα τα προϊόντα τα οποία παράγει ο τόπος μας και τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας τα προϊόντα. Και εμείς μέσα από τις εγκαταστάσεις μας, τις επενδύσεις που κάνουμε, προσπαθούμε να δίνουμε υπεραξία σε όλα αυτά τα προϊόντα, προκειμένου, ας πούμε, σύν την καλή τιμή, να πολλαπλασιάζουμε και το εισόδημα του παραγωγού. Η Καβάλα Κουπ βλέπουμε στις αφίσες ότι είναι από το 1927. Πλησιάζουν τα 100 χρόνια. Φαντάζομαι ότι αρχίζετε σιγά σιγά και σχεδιάζετε και για τα επόμενα 100. Την επόμενη εκατονταετία. Ακριβώς. Πάντα ο σχεδιασμός υπάρχει και είναι μακροπρόθεσμος ο σχεδιασμός. Το θέμα είναι ότι περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία με τα προβλήματα της κρίσης, με την έλλειψη χρηματοδότησης. Οι ταμιακές δωρές ήταν πάρα πολύ δύσκολες και συνεχίζουν να είναι. Μέσα όμως αυτά τα χρόνια της κρίσης σταθήκαμε όρθιοι και μέσα από όλα αυτή τη δυσκολία, ας πούμε, μπορούμε αυτή τη στιγμή να βλέπουμε καλύτερα το μέλλον. Αυτή τη στιγμή σε επιζήσαμε. Νομίζω από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα, χωρίς να είναι εύκολα, θα έχουμε την εμπειρία για να είναι πιο βατά τα πράγματα. Εύκολα ποτέ δεν είναι και όλο το εμπόριο πάνω στα αγροτικά προϊόντα κάθε χρόνο έχει διαφορετικά πράγματα, έχει πράγματα δύσκολα, πράγματα που προσπαθούμε κάθε φορά να τα αντιμετωπίσουμε στην ώρα τους και πριν την ώρα τους. Για να υπάρχουν όμως αυτά τα θετικά αποτελέσματα, μάλλον το καταφέραμε. Όχι, οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και τα παράπονα των παραγωγών είναι πολλά. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίσουμε είναι οι ταμιακές ρευστότητες. Κατά τα άλλα δεν νομίζω όπως να έχει. Όπως και όλη η αγορά όμως. Όπως και όλη η αγορά, αλλά ξέρετε, από εμάς η παραγωγή με τα 100 χρόνια στην πλάτη μας έχουν περισσότερες απαιτήσεις και όλη η αναφορά στο ό,τι στραβό μπορεί να γίνει απευθύνεται σε εμάς. Το αντέξαμε μέχρι τώρα, θα το αντέξουμε και τα επόμενα 100 χρόνια. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε. Σας έχουμε καλή επιτυχία. Θα τα καταφέρουμε και πέρα από την ελιά, επειδή έχουμε το κυριότερο, ας πούμε, την αυαρχίδα της. Του παλιού συνεταιρισμού, του συνεταιρισμού που είναι και σήμερα, αλλά και τα σχήματα τα οποία ήδη προωθούμε με το Καβάλα Κουπ, νομίζουμε ότι και τα άλλα προϊόντα φέτος θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Μια χρονιά που το οποίο έρχεται για το ακτινίδιο νομίζω θα είναι μια ανάλογη της προπερσινής χρονιάς, δεν θα καμιά σχέση με την περσινή χρονιά και ίσως ξεπεράσουμε και την προπερσινή χρονιά σαν τιμές στον παραγωγό στα ακτινίδια. Αυτό θα είναι πολύ ευχάριστο για όλους τους παραγωγούς. Το κακό βέβαια είναι ότι η παλιά παραδοσιακή καλλιέργεια, το καλαμπόκι της περιοχής μας, είναι σε πτώση, είναι σε χαμηλές τιμές και δυστυχώς είναι ένα προϊόν το οποίο φθήνει κάθε χρόνο, όπως φθήνει και η κτηνοτροφία βέβαια. Δεν υπάρχουν οι μονάδες για να διαθέσουμε αυτά τα προϊόντα σε καλύτερη μία τους παραγωγούς. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι θα πρέπει να έχουν μια υπομονή η παραγωγή για το καλαμπόκι, θα πρέπει να έχουν μια υπομονή ίσως για να κρατήσουμε κάποια προϊόντα αργότερα, προκειμένου να μπορέσουμε να πιάσουμε μια καλύτερη τιμή. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι τα άλλα προϊόντα θα πάνε καλύτερα και καλύτερα από πέρσι. Και θα ήθελα να τονίσω ότι για φέτος θα έχουμε με τα καινούργια σχήματα τα οποία προωθούμε και προσπαθούμε να τα εγκαταστήσουμε στην αγορά, θα έχουμε και πολύ πιο γρήγορες πληρωμές και καλύτερες πληρωμές. Αυτό θα βοηθήσει τους πάντες, φαντάζομαι. Νομίζω και ότι θα σταματήσουν και οι κρίνες. Νομίζω ότι η έλλειψη το αμοιακό ρόλο χρήματος στους παραγωγούς είναι εμφανής μετά από όλα που περάσει αυτή τα 10 χρόνια με την μείωση γενικότερα των τιμών των αγροτικών προϊόντων αυτά τα τελευταία χρόνια. Το και χρήμα, την αύξηση των εξόδων είναι σαφώς. Νομίζω ότι αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο. Ωραία. Η οποία πρέπει να έχουμε μια υπομονή βέβαια. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα γίνουν θαύματα σε μια χρονιά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και την επιμονή την οποία έχουμε για να πετύχουμε, νομίζω ότι θα τα πετύχουμε όλα και θα τα πετύχουμε πάρα πολύ καλά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.